Νίκο Γεωργίου και Ανδρέα Μπασουρτίδη να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Καλώς σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πείτε μας κύριε Γεωργίου, ακριβώς αυτό το νομοσχέδιο είναι του 2019 ή τώρα πρόσφατα έχει κατατεθεί? Το νομοσχέδιο έχει κατατεθεί το 2019. Έγινε συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, έγινε εκνέωση συζήτηση μόλις χθες και υπάρχει ισχυρή πολιτική βούληση και έχει ρευχηθεί στην ατζέντα και στις προτεραιότητες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, έτσι ώστε αυτό το νομοσχέδιο να οδηγηθεί τάχιστα στην Ολομέλεια προς ψήφιση. Ναι. Θα προλάβουμε δηλαδή πριν από το καλοκαίρι και τις πυρκαγιές που μας ταλαιπωρούν, αν οι άνθρωποι εθελοντές που θέλουν να συμβάλλουν δεν είχαν ασφάλεια? Αυτά τα έχουμε ζήσει και σε προηγούμενες μεγάλες πυρκαγιές, δεν έχουν εκπαίδευση κλπ. Όλα αυτά να θεσμοθετηθούν. Αυτό είναι το στοίχημα. Οι πρόσφατες πυρκαγιές στον Αρακαπά και στη Σολέα υπέδειξαν αυτήν την αναγκαιότητα προώθησης αυτού του νομοσχεδίου και να τον καταστήσει και σε νόμο και να το θεσμοθετήσει. Μάλιστα. Κύριε Πασουφτίδη, πείτε μας και εσείς τι ακριβώς περιλαμβάνει, ποιες είναι οι πρόνοιες αυτού του νομοσχεδίου, τι θέλουμε να κάνουμε? Λοιπόν, αυτό το νομοσχέδιο πρέπει να πούμε, η δημιουργία σώματος εθελοντών πυροσβεστών ήταν σύσταση της ανεξάρτητης επιτροπής που δημιουργήθηκε, αν θυμάστε, των εμπειρογνωμών μετά τις μεγάλες πυρκαγιές της Σογιάς. Φάνηκε ότι στην πράξη υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ πρόθυμοι να βοηθήσουν, τρέχουν άμεσα προς βοήθεια είτε και πριν την πυροσβεστική. Όμως επειδή δεν πηγαίνουν συντεταγμένα, πηγαίνουν άτακτα, δημιουργείται κίνδυνος τόσο για τους ίδιους, αλλά μπορεί να δημιουργηθεί και κίνδυνος για άλλες ανθρώπινες ζωές που κινδυνεύουν στον τόπο της πυρκαγιάς ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο γεγονότος. Οπότε εκείνο που σκοπεύει αυτό το νομοσχέδιο είναι να προβεί σε μια κατάρτιση αυτών των ανθρώπων, να δημιουργηθεί ένα μητρό εθελοντών πυροσβεστών, οι οποίοι θα περνούν κάθε χρόνο από μια βασική εκπαίδευση για να γνωρίζουν τα βασικά και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις θα μπορούν να ανταποκρίνονται περισσότερο αφορά από μακρισμένες περιοχές. Αυτός είναι τουλάχιστον ο αρχηγός σκοπός που έγινε, αλλά δεν περιορίζεται εκεί. Αφορά και αστικές πυρκαγιές και πόλεις, αλλά και κατοικημένες περιοχές, ούτως ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα, διότι όπως γνωρίζετε πολύ καλά, πολλές φορές η άμεση ανταπόκριση σώζει και περιουσίες και ζωές. Έχει κάποιες προϋποθέσεις η νομοθεσία, είναι ηλικιακοί περιορισμοί για κάποιους λόγους οι οποίοι ζητήσαμε να μας υποθούν, είναι για να είναι πιο αξιόμαχοι οι άνθρωποι που θα ασκούν αυτό το καθήκον. Θα πρέπει να περνούν από συγκεκριμένες ιατρικές εξετάσεις κάθε έτος. Θα πρέπει για συγκεκριμένα μέτρα που θα λαμβάνουν να ακολουθούν οδηγίες των επαγγελματιών πυροσβεστών. Για παράδειγμα, προβλέπει ο νόμος ότι δεν θα μπορείς να εισέλθεις σε ένα σπίτι που καίγεται χωρίς να είσαι εκπαιδευμένος και να λάβεις σαφείς οδηγίες από τον επαγγελματία πυροσβεστή. Αντιλαμβάνεστε τους λόγους. Το πιο βασικό που κατοχυρώνεται με αυτό είναι ότι αυτοί οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρό και θα συμμετέχουν σε οποιαδήποτε εκστρατεία κατάσβεσης πυρκαγιών ή οτιδήποτε άλλο και είτε μείνουν ανίκανοι είτε χτύπα ξύλο αποβιώσουν, καλύπτονται με αποζημιώσεις οι οικογένειες τους, τα εξαρτώμενα τους, οι ίδιοι αν δεν είναι πλέον ικανοί για εργασία. Ήταν αυτό το ζήτημα, κύριε Πασουρτίδη, που απασχόλησε και σε προηγούμενες καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. Αν θυμάστε και στη Σολιά που καλούνταν οι άνθρωποι να βοηθήσουν από τον ΤΕΟΣ Επίτροπο Εθελοντισμού. Έσπευδαν εκεί χωρίς κάποια κατάρτιση κλπ. Ήταν να έχουμε και άλλα θύματα, έτσι χωρίς εξειδίκευση αλλά και προγραμματισμό. Έχετε απολύτω δίκαιο και οι πυρκαγιές υπερσινές στην Ορεινή Λάρνακα και Λεμεσό, επειδή τις ζήσαμε και επί τόπου, εμείς τουλάχιστον που είμαστε κοντά στις επαρχίες αυτές, είδαμε ότι υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος έτρεξε να βοηθήσει. Όμως, και πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου έπραξε και η πολιτική άμυνα και η πυροσβεστική, τους παρακάλεσε μην επέμβετε, διότι θα δημιουργήσετε κίνδυνο και για εσάς τους ίδιους, αλλά και για τους υπόλοιπους. Καλύτερα ακολουθήστε τις οδηγίες ή να δημιουργηθεί αυτό το σώμα, το οποίο η ρίσσο εμπαρόδο θα λειτουργεί παράλληλα και με άλλα σώματα τα οποία ξέρω ότι έχουν αρχίσει να δημιουργούνται. Για παράδειγμα, η πολιτική άμυνα ξέρω ότι εκπαιδεύει συγκεκριμένες ομάδες εθελοντών, πέρα από αυτούς που είναι υποχρεωμένοι
να παρουσιάζονται στην πολιτική άμυνα για τέτοιες περιπτώσεις. Το ζήτημα είναι, αγαπητοί Κάτια, να ακολουθούνται οι εκπαιδεύσεις που πρέπει, ούτως ώστε εκείνος που θα βοηθήσει να βοηθήσει ουσιαστικά, για να μην κινδυνεύσει ούτε εκείνος, αλλά και να μπορεί να συνδράμει στο τέλος της ημέρας αποτελεσματικά σε αυτό που θέλει. Ναι. Κύριε Γεωργίου, μας δάνε τώρα οι τηλεθεατές αν πρέπει να γνωρίζουν οι πρώτες βοήθειες. Άρα υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον. Να διευκρινίσουμε ότι θεσμοθετείται τώρα ο ρόλος του εθελοντή πυροσβέστη και ακολούθως θα ακολουθήσει μια εκπαίδευση και οι πρώτες βοήθειες μέσα. Κυρία Σάβα, ο θεσμός θα πρέπει να τεθεί εξ υπαρχής ορθά. Και όπως ισχύει και σε άλλες χώρες του εξωτερικού και στην Ελλάδα, σε 5 βασικούς πυλώνες. Το πρώτο, όπως είχε αναφερθεί και από τον συνάδελφο, είναι το πυρό των εθελοντών. Να γνωρίζει η πυροσβεστική υπηρεσία τον κόσμο που θέλει να εθελοντικά να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Δεύτερον, πολύ σημαντικό, την εκπαίδευση και την κατάκτηση, η οποία θα γίνεται από την πυροσβεστική ακαδημία με καθορισμένο πρόγραμμα. Και μέσα από αυτήν την εκπαίδευση θα υποβάλλονται σε εξέταση για να καταδειχθεί το επίπεδο της κατανόησης του προγράμματος της εκπαίδευσης που έχουν παρακολουθήσει. Επίσης, είναι ο μηχανισμός ειδοποίησης και κινητοποίησης όλων αυτών των εθελοντών, έτσι ώστε ο κάθε κεντρικός σταθμός της κάθε επαρχίας, οι εθελοντές εκεί που διαμένουν να προσέχονται λόγω και της εγκύτητας, θα δημιουργήσουν έτσι μια πολλαπλή δύναμη πυρός προς τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Επίσης, είναι το σημαντικό ζήτημα του εξοπλισμού. Βλέπουμε, είναι όλες νοπές οι μνήμες από τους δέχτες των τηλεοράσεων μας, πολίτες να τρέχουν στις πυρκαγιές, είτε με τα κοντοπαντέλωνα, είτε με τις παντόφλες, οι οποίοι καλή την πίστη εναγωνιούν και θέλουν να προσφέρουν, να συνδράμουν στην κατάσβεση. Όμως αυτό γίνεται χωρίς τα αναγκαία μέσα και θέτουν σε κίνδυνο τον ίδιο τους, τον εαυτό, και δυσχεραίνουν το έργο της πυροσβεστικής, η οποία πρέπει να παρέχει και σε αυτούς προστασία. Επίσης, είναι και το πολύ σημαντικό το ζήτημα της ασφάλισης, όπως πολύ ορθά έχει αναφερθεί και από τον συνάδελφο. Ναι. Κύριε Πασχαλή, το άλλο θέμα που τη χάσαμε και τους συνανθρώπους μας το καλοκαίρι είναι και η καθοδήγηση γενικά. Συζητούσαμε και η πολιτική άμυνα, το εγείρουμε κάθε φορά που έχουμε εκπρόσωπό της για αυτή την ενημέρωση, όπως σε άλλες χώρες, έτσι, στον 21ο αιώνα, να μην μείνουμε στο καμπαναριό. Όταν συμβαίνει μια έκτακτη ανάγκη, αυτό είναι πυρκαγιά ή οτιδήποτε άλλο, πλημμύρα, να ενημερώνονται και να έχουν μια κατεύθυνση οι άνθρωποι που επηρεάζονται. Αυτό μαζί δεν πρέπει να το δείτε έτσι συλλογιστικά, αν όχι στην Επιτροπή Νομικών, σε άλλη αρμόδια επιτροπή, ταυτοχρόνως αυτά τα πράγματα. Και αμέπως αμέργως αυτά. Να μην τα λέμε κάθε μετά που συμβαίνει μια τραγωδία ή μια οικολογική καταστροφή. Έχετε δίκαιο, απόλυτο δίκαιο, και ξέρετε αυτό το σλόγγαν που συνηθίζουμε να λέμε, να γίνουμε προμηθείς και όχι επιμηθείς. Ναι. Στην Κύπρο συνηθίζουμε μετά το κακό να λαμβάνουμε μέτρα ή να δημιουργούνται εκπαιδεύσεις και προλήψεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Θα πρέπει ο κόσμος να ενημερωθεί. Ίσως θα πρέπει να δούμε σε συνεργασία με τα σώματα, τα αρμόδια, πολιτική άμυνα, πυροσβεστική, Υπουργείο Εσωτερικών κλπ. Μία εκστρατεία ακριβώς εκπαίδευσης, και μπορεί αυτή να χωρίζεται σε εποχές αναλόγως στους κινδύνους που δημιουργούνται. Το καλοκαίρι θα πρέπει να εκπαιδεύεται ο κόσμος, για παράδειγμα, για τις πυρκαγιές. Το χειμώνα να εκπαιδεύεται για τις πλημμύρες. Αλλά αυτό θα πρέπει, ξέρετε, η εκπαίδευση πολλές φορές σε γλιτώνει και από ζημιές που μπορεί να μην προκαλούνταν αν την είχες. Ναι. Διότι πάρα πολλές, υπήρχαν πολλές περιπτώσεις, και θα μιλώ ευπείρας, ας πούμε, στις πλημμύρες της Λάρνακας πριν κάποια χρόνια. Υπήρχαν περιπτώσεις που το μέγεθος της ζημιάς αυξήθηκε, διότι οι άνθρωποι δεν ήξεραν πώς να αντιδράσουν. Δεν ήξεραν τα πρώτα μέτρα που θα έπρεπε να λάβουν για να γλιτώσουν το σπίτι τους ή για να μετριάσουν τη ζημιά τους. Όλα αυτά είναι θέμα το οποίο θα πρέπει να το προετοιμάζεις πριν έρθει η εποχή εκείνη η οποία πιθανόν να δημιουργήσει το πρόβλημα. Ναι, έχετε δίκιο ότι υπάρχουν 3-4 φορείς οι οποίοι είναι πολύ σημαντικό να δραστηριοποιηθούν και σε συνεννόηση. Είναι οι πρώτες βοήθειες που δυστυχώς σας λέω, εγώ θυμάμαι να κάνουμε πρώτες βοήθειες στη Δευτέρα Γυμνασίου, για παράδειγμα, και από τότε, είμαι σήμερα 37 χρονών, δεν έχει τύχει ποτέ μου να έρθει κάποιο.
κάποιος να μου δείξει τα βασικά των πρώτων βοηθειών. Δηλαδή, αν δεν επιαθευτώ μόνος μου να τα μάθω, δεν θα τα γνώριζα. Θα πρέπει να γίνουν αυτά τα πράγματα, διότι είναι πολύ σημαντικά. Είναι ο κάθε... δεν πρέπει να επαφίεται αυτό το πράγμα μόνο στους επαγγελματίες ή μόνο σε εκείνους οι οποίοι είναι ταγμένοι για να υπηρετούν ένα συγκεκριμένο σκοπό. Ο καθένας από εμάς τρία τέσσερα βασικά πράγματα είναι καλό να τα γνωρίζει. Ναι. Λοιπόν, κύριε Γεωργίου, και ένα σχόλιο από εσάς και να σας ευχαριστήσω. Απλά θα ήθελα να προσθέσω ότι οι εθελοντές πυροσβέστες που θα συμμετέχουμε στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους θα είναι και εφαρμογή προληπτικών μέτρων για αντιμετώπιση των κινδύνων που προέρχονται και από σεισμούς και ενδεχόμενες καταρρεύσεις κτηρίων και πέραν δηλαδή των φυσικών καταστροφών. Ναι. Επομένως χρειάζεται και μια συνέργεια και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες έτσι ώστε να φέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, να είμαστε ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό κράτος που να προστατεύει τη ζωή και την περιουσία του Κύπριου πολίτη. Σας ευχαριστώ, κύριε. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλή συνέχεια.